Χαίρετε. Ένα νεαρό παιδί μου έστειλε το ακόλουθο μήνυμα. Αγαπητή μου κυρία Θέκλα, γεια σα. Γεια σου, αγαπητή μου. Ευχαριστώ πολύ για τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο που φτιάχνει για εμά. Πραγματικά με βοηθούν πολύ σε καθημερινή φάση. Χαίρομαι για μου. Πρόσφατα όμω έχω έρθει αντιμέτωπο με ένα ζήτημα το οποίο μου είναι απίστευτα δύσκολο να το λύσω. Είμαι 18 ετών Ομοφυλόφιλο αγόρι, και από τι αρχέ του Ιουλίου εκτελώ τη στρατιωτική μου θητεία. Στην Κύπρο τα παιδιά πάνε στο στρατό, μόλι τελειώσουν το Λύκειο. Εδώ λοιπόν άρχισαν τα προβλήματα. Γενικώ η φετινή χρονιά μου ήταν απίστευτα δύσκολη λόγω του εγκλεισμού. Παγκύπριε εξετάσει, των Παγκύπριων εξετάσεων και διάφορου άλλου προσωπικού λόγου. Η ένταξή μου όμω στο στρατό ήρθε και με αποτελείωσε. Οι εκπαιδεύσει και η αυστηρότητα δεν με ενδιαφέρουν αλλά η αναγκαστική συμβίωση με έξι άλλα τα αγόρια, καθώς βρίσκομαι σε φυλάκιο στη μέση του πουθενά, με άφησε μόνο και μοναχικό. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω με κανέναν, καθώς οι άλλοι είναι απίστευτα γενείς και σαν άτομα καθόλου καλλιεργημένα. Πίστευω ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα, αλλά όσο πάνε και χειροτερεύουν. Ακόμη, ο πρόσφατος μου έρωτα το αγόρι μου φεύγει για σπουδέ σε ένα μήνα και αναγκαστικά θα πρέπει να χωρίσουμε. Είναι το κυριότερο μου στήριγμα και φεύγει. Κάθε φορά που τον παίρνω τηλέφωνο, πλαντάζω στο κλάμα. Νιώθω απέσια κάθε μέρα που περνάει, χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου και δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν μπορώ να κοιμηθώ από τους εφιάλτες, ακόμη και όταν διανυχτερεύω στο σπίτι μου, καθώς ονειρεύομαι ότι είμαι στο φυλάκιο, δεν βλέπεις εφιάλτες ότι είσαι στο στρατό. Όταν ζήτησα να πω σε ψυχολόγο, ο αξιωματικός μου είπε ότι φαίνομαι μια χαρά. Από τότε δεν το ζήτησα ξανά. Σας έστειλα λοιπόν αυτό το μήνυμα, καθώς πιστεύω ότι δεν είμαι το μόνο μου αγόρι που αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα και πιστεύω ότι είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Σε ευχαριστώ εκ των, προσε... εκ των προτέρων. Απάντησα κατευθείαν στον φίλο, αγάπη μου να επιμένεις να πας στο ψυχολόγο και να το κάνεις όσοι νιώθετε τέτοια συμπτώματα και είστε στο στρατό, ε, όταν έχετε καταθλιπτικά συμπτώματα, γιατί το να κλαις εύκολα, το να μην νιώθει καλά, το να μην μπορεί να είσαι, το να μην αντέχει τη συνθήκη, το να βλέπει εφιάλτη, το να έχει επηρεαστεί ο ύπνο σου, όλα αυτά είναι συμπτώματα πιθανών κατάθλιψη. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσετε να πάτε στο ψυχολόγο. Ε, ο αξιωματικό δεν είναι γιατρό, δεν είναι ψυχολόγο, δεν μπορεί να ξέρει αν κάποιο είναι καλά ή αν δεν είναι καλά. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαταραχές συναισθήματο, όπως η κατάθλιψη, η αγχώδης διαταραχή, η διαταραχή πανικού και δεν μπορεί ένα ανειδίκευτο μάτι να το καταλάβει ότι ο άνθρωπος που έχει απέναντί του όντως δεν είναι καλά. Λοιπόν, ε, όσον αφορά στο στρατό, διαβάζοντας το, το, το μήνυμά σου, νομίζω ότι δεν έχει σημασία ο σεξουαλικός σου για αυτά που περνάς. Επειδή ε, έχω συναντήσει πολλές φορές ε, νεαρούς εθνοφρουρούς, φαντάρους οι οποίοι μπορεί να έχουν τεροφιλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό αλλά να είναι καλλιεργημένα πρόσωπα, να έχουν πνευματικότητα, να είναι ευφυείς, να έχουν μια ανάλφα αντίληψη οι οποίοι όταν βρεθούν σε μια μονάδα, σε ένα χώρο που περιβάλλονται από λίγους ανθρώπους με τους οποίου δεν ταιριάζουν να νιώθουν ότι ασφιχτιούν και ότι δεν είναι καλά. Μου έρχονται στο μυαλό τώρα αρκετέ περιπτώσει, γιατί όσο καιρό είχα το γραφείο, αρκετά συχνά έρχονταν φαντάρε στο γραφείο, γιατί ε, η περίοδο τη στρατιωτική θητεία στην Κύπρο, η οποία ξεκινάει στα 18, που είναι μια πολύ ευαισθητή ηλικία, όπω στην ουσία είναι έφηβοι ακόμη τα παιδιά, είστε έφηβοι ακόμα, ε, μπορεί να είναι ηλικία σταθμό για την απαρχή ψυχολογικών θεμάτων. Ε, και επειδή πρόκειται για μια έτσι πολύ ιδιαίτερη συνθήκη, ε, την οποία δεν την περνάνε τα κορίτσια, εκτός και θα σπουδάσουν σε κάποια στρατιωτική σχολή, τα κορίτσια δεν κάνουν ε, στρατιωτική θητεία, ε, είναι μια συνθήκη η οποία δεν έχει καμία σχέση με το λύκειο, με το γυμνάσιο, δεν έχει καμία σχέση με τη ζωή που έχει ο νέος άνθρωπος στην οικογένεια του. Είναι μια εντελώς διαφορετική συνθήκη. Εδώ θα σου πω ότι έχω δει Φαντάρους, οι οποίοι θεωρούσαν ότι ήταν πολύ δυνατοί χαρακτήρε, πολύ ισχυροί χαρακτήρε πρωτού πάνε στο στρατό και πηγαίνοντα στο στρατό, αν, αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα συναισθηματικά. Και όπω λες και εσύ, το πρόβλημα δεν είναι οι εκπαιδεύσει, το πρόβλημα δεν είναι οι δυσκολίε οι πρακτικέ, το θέμα είναι η μοναξιά και η έλλειψη επικοινωνίας με ανθρώπους με τους οποίους βρίσκεσαι πολλές ώρες το 24ωρο μαζί, όλες τις ώρες στην ουσία, και δεν μπορείς να επικοινωνήσει. Με τον ίδιο τρόπο που κάποιο θα δυσκολευόταν αν ήταν μέσα σε, μια, σε, ένα εργασιακό χώρο που με τους συναδέλφους του δεν μπορούσε να τα βρει, ή αν ήταν σε μια σχέση που με τον άλλο άνθρωπο δεν μπορούσε να τα βρει, κλπ. κλπ, Η γνώμη μου είναι ότι και εσύ και οποιοδήποτε άλλος φαντάρος ακούει αυτό το βίντεο και έχει συμπτώματα τέτοια, όπως αυτά που περιγράφεις εσύ, δηλαδή να, να κλαίει, ε, να νιώθει ότι χάνει τη κάτω από τα πόδια του, να μην ξέρει τι να κάνει, να έχει εφιάλτες. Ε, να μην το αφήσει έτσι. Να ζητήσει οπωσδήποτε να πάει σε ψυχολόγο και ίσω και σε ψυχίατρο. Από εξ όσο γνωρίζω, ο Κυπριακό στρατό εργοδοτεί και ψυχολόγου και ψυχίατρους. Ε, να πάει όσο πιο νωρί γίνεται, όσο πιο νωρί είναι, για να το προλάβει να το προλάβει προτού εξελιχθεί σε κάτι πιο έντονο. Ε, Γενικώ τι διαταραχέ συναισθήματο τι τρέχουμε. Μ. Δηλαδή, αν βλέπουμε ότι έχει διαταραχθεί ο ύπνο μα, έχει διαταραχθεί η διάθεσή μα, έχει διαταραχθεί η λήψη τροφή, για παράδειγμα, δεν γράφει κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα θα συμβαίνει. Ή θα έχει, σου έχει κοπεί εντελώ η όρεξη, ή θα τρώ περισσότερο από ό,τι γιατρούγε συνήθω. Ε, τι διαταραχέ συναισθήματο τι αρπάζουμε από τα μαλλιά και πάμε να τι επιλύσουμε. Ε, δεν ξέρω τι είδου θεραπεία θα χρειαστεί. Σίγουρα θα χρειαστεί ψυχοθεραπεία, ίσω όμω να χρειαστεί και κάποια αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό θα σου το πει ο ψυχολόγο και ο ψυχίατρο που ίσω θα επισκεφτεί. Δεν είναι ντροπή να πάμε στο ψυχολόγο, δεν είναι ντροπή να πάμε στο ψυχίατρο. Δικαιούσε να ζητήσει να εξεταστεί. Και επίση, όταν θα εξεταστεί, συζήτησε και το θέμα πιθανή μεταθε... μεταθέσεω. Ε, αν είναι πιθανόν να μετατεθείς, να πας ίσως σε, σε κάποια μονάδα άλλη, να πας ίσως σε κάποιο χώρο που θα είναι άλλοι άνθρωποι μαζί σου. Γιατί όντως η συνθήκη στα φυλάκια είναι δύσκολη. Θυμάμαι τώρα περιπτώσεις πολλές νεαρών ανθρώπων σαν και σένα που μου έλεγαν ότι είμαι σε ένα φυλάκιο, τα φυλάκια για όσους φίλους βλέπουν την εκπομπή από την Ελλάδα και μπορεί να μην γνωρίζουν τι ακριβώς λέμε φυλάκια, δεν ξέρω, και στην Ελλάδα νομίζω έχει φυλάκια είναι τμήματα του στρατού που αποτελούνται από 5, 6, 7 πρόσωπα όπως είναι, οι οποίοι μένουν σε μια κριτική περιοχή, σε ένα σημείο και είναι μόνοι τους από, το, από τους υπόλοιπου και φυλάνε εκεί την περιοχή. Άρα αυτά τα παιδιά μαγειρεύουν μόνα τους, κάνουν τις εργασίες τους όλες μόνες τους και γενικά είναι χωρίς α, συχνή επίβλεψη ή παρέμβαση άλλων. Οπότε μιλάμε για μικρές μονάδες, Στι οποίε μικρέ μονάδε, αυτού του μικρόκοσμου, αν καταφέρουν οι άνθρωποι που είναι, αντίχοι άνθρωποι που είναι σε αυτέ τι μικρέ μονάδε να ταιριάζουν μεταξύ του ως χαρακτήρε, μπορεί να περάσουν πάρα πολύ όμορφα. Αν όμω δεν ταιριάζουν, και ξαναλέω, δεν είναι ο σεξουαλικό προσανατολισμό το θέμα να μην ταιριάζει με κάποιου ανθρώπου, είναι η καλλιέργεια, η ευφυία, η πνευματικότητα, ο τρόπο σκέψη και λοιπά και λοιπά. Από τη στιγμή που εσύ μπαίνεις στο κανάλι μας και παρακολουθείς τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, ε, ενώ είσαι μόνο 18 χρόνων και ωφελείς από τα βίντεο, σημαίνει αν μη τι άλλο ότι έχεις μια πολύ ανοιχτή αντίληψη του να δεις τον εαυτό σου και από άλλο φακό. Δηλαδή δεν είσαι το... το το... το όπω του υπόλοιπου που είσαστε μαζί στο φυλάκι, οι οποίοι μπορεί να μόνο ακούγοντα τη λέξη ψυχολόγο να γελάνε ή να μην έχουν καμία ψυχοεκπαίδευση παντελώ. Τώρα, όσον αφορά στη σχέση σου, το γεγονός λέει ότι θα φύγει ο φίλος σου να σπουδάσει και αυτό σημαίνει ότι θα χωρίσετε, δεν ξέρω τι να σου πω. Μπορεί να μην το έχετε... Για να το λες έτσι, καταλαβαίνω πως το έχετε συζητήσει ότι θα χωρίσετε. Μπορεί όλας να μην το έχετε συζητήσει, να, να σκέφτεσαι εσύ ότι είναι αναπόφευκτο να χωρίσετε Εφόσον θα πάει αυτό να σπουδάσει και εσύ θέση στο στρατό, φαντάζομαι θα είναι μεγαλύτερο από σε ένα κανένα χρόνο. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι σε αυτέ τι ηλικίε ε, το δέσιμο με τι ερωτικέ μα σχέσει είναι πάρα πολύ έντονο, γιατί είναι έντονο ο ρομαντισμό τη ηλικία τη δική σα, στο τέλο τη εφηβεία και πριν την πρώτη νεότητα. Και αυτό που τώρα σου φαίνεται βουνό, μετά από κάποια χρόνια δεν θα σου φαίνεται έτσι. Δηλαδή, ε, ε, αυτή η. Ε, η ανησυχία, η, απελπισία γιατί θα τελειώσει αυτή η σχέση, ε, είναι και λόγω της ηλικία σου. Είναι και λόγω του ότι σε αυτή τη φάση της ζωής σου έχεις περάσει δύσκολα, λες με τον εγκλισμό, όλα τα παιδιά που έχει τελειώσει το Λύκειο φέτος περάσατε πάρα πολύ δύσκολα, με τις πανγκύπρες εξετάσεις, με όλα αυτά. Ε, νομίζω ότι αυτή η γενιά που τελείωσε το σχολείο φέτος έχουν έτσι ένα αρκετά επιβαρημένο θέμα, αρκετά επιβαρημένο πρόγραμμα, ψυχικά ενώ έχουν επιβαρυνθεί αρκετά, είναι φυσιολογικό να κρατηθείς από τις σχέσεις σου σαν σωσίβιο, σαν είναι σχέση σου σωσίβιο, Α, όμως η λύση στα θέματά μας δεν είναι μια ερωτική σχέση. Η λύση στα θέματά μας είναι να κάνουμε ψυχοθεραπεία και να ενδυναμωθούμε ψυχικά ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της ζωής. Τα συμπτώματα όλα τα οποία αναφέρεις παραπέμπουν σε διαταραχή συναισθήματο που χρειάζεται οπωσδήποτε διάγνωση από ψυχολόγο και ψυχοθεραπεία και ίσω και επίσκεψη στο ψυχίατρου. Σου στέλνω την αγάπη μου. Καλή δύναμη. Είστε τυχεροί εσείς γιατί είναι στου 14 μήνε η θητεία. Θυμάμαι παλαιότερα που ερχόντουσαν τα παιδιά που ήταν 26 μήνε η θητεία, πόσο Uh, πόσο περι... περισσότερο βουνό του φαινόταν, αλλά δεν είναι παρηγοριά αυτό να σα σου λέω. Δεν πειράζει, έχει μόνο 14 μήνε. Άρα έχει φάει σχεδόν του δύο και σου μίνα 12, ενώ θα μπορούσαν να σε περιμένουν 24 μήνε, ότι, χρο... ότι είναι 14 μήνε λιγότερο, oh, ένα χρόνο λιγότερο, ότι αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι εντάξει. Απλώ λέω. Ε, μην το αμελήσει. Πήγαινε στο ψυχολογό. έχεις την αγάπη μα όλων εδώ. Φιλιά.